Σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας τη σημερινή ημέρα. Ανακοινώνουμε 49 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 στη χώρα μας, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά το τελευταίο 24ωρο. Επιπλέον αυτών, ανακοινώνουμε 54 ακόμα νέα κρούσματα που αφορούν προηγούμενα 24ωρα. Μας κοινοποιήθηκαν σήμερα στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας λόγω καθυστερήσεων στη ροή πληροφορίας από τα εργαστήρια αναφοράς. Αυτό είναι αναμενόμενο λόγω του σημαντικού φόρτου εργασίας στα εργαστήρια αναφοράς. Αλλά βέβαια σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω να επιστήσετε την προσοχή στο ότι ο εργαστηριακός έλεγχος για το νέο κοροναϊό στα δημόσια νοσοκομεία, σε ασυμπτωματικούς πολίτες ή πολίτες με ήπια συμπτώματα της ίωσης, δεν πρέπει να γίνεται. Αυτοί θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι τους. Ο συνολικός λοιπόν αριθμός κρουσμάτων ανέρχεται σε 431. 44 κρούσματα αφορούν πιθανή εγχώρια μετάδοση, δηλαδή δεν έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό και επιδημιολογική σύνδεση με άλλο κρούσμα, γνωστή τουλάχιστον. Άλλη μια παράκληση σε αυτό το σημείο, να μην ξαναχρησιμοποιήσετε ούτε εσείς ούτε εγώ τον όρο ορφανά, ο οποίος είναι επιστημονικά ανακριβής. 51 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 8 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε αυτούς τους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας να αναρρώσουν γρήγορα. Όλοι τους παίρνουν αντιϊκή θεραπεία. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα περίπου 4.000 εργαστηριακά δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Δυστυχώς, μια τέτοια επιδημία συνοδεύεται και με αντίστοιχους θανάτους. 4 συμπολίτες μας έχουν καταλήξει, όλοι με σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας, ο τελευταίος συμπολίτης μας σήμερα. Τέλος, 10 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Θέλω να τονίσω 2-3 πραγματάκια ακόμα που αφορούν την επιδημία και την εξάπλωση της επιδημίας στη χώρα μας, ότι εξακολουθούμε να περνάμε το σημαντικό μήνυμα και τις ισχυρές συστάσεις για περιορισμό του συγχρονισμού και των μετακινήσεων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Σημειολογικά και ως ένδειξη της σημασίας της ατομικής ευθύνης ακούσατε ότι έκλεισαν οργανωμένες πλάσεις και χιονοδρομικά. Επιπλέον, υπάρχει αυτή τη στιγμή ισχυρή σύσταση για επιτήρηση της υγείας και κατά το δυνατόν περιορισμό των επαφών όποιου επιστρέφει από το εξωτερικό για 14 μέρες. Υπάρχουν σημαντικές μετακινήσεις συμπολιτών μας λόγω των καταστάσεων που παρατηρούνται σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης εξακολουθεί να είναι μέσω αεροσταγονιδίων και όχι αερογενής όπως ακούστηκε χθες. Επίσης θέλω να τονίσω 2 επιστημονικά δεδομένα. Το πρώτο έχει να κάνει σε σχέση με τα αντιφλεγμονώδη, που ίσως ακούσατε ότι από πολιτικό της Γαλλίας ανεφέρθησαν ως πιθανά να συντελούν σε μια πιο βαριά νόσο. Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για την τεκμηρίωση της σχέσεως, της χρήσεως αντιφλεγμονωδών ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως παυσίπονα και αντιπηρετικά με την πρόοδο της νόσου. Οπωσδήποτε η άμυνα του οργανισμού έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με την απομάκρυνση του ιού από τον οργανισμό μας. Είναι ασφαλέστερη και μετά την καθοδήγηση και την οδηγία του γιατρού, του προσωπικού γιατρού, η χρήση παρακεταμόλης. Την ξέρουμε όλοι και τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Μέχρι να αποσαφινιστεί αν όντως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ουσίες όπως η ιβουπροφένη και άλλες, οι οποίες χρησιμοποιούμε σε καθημερινή χρήση στο σπιτικό μας, μπορεί να επιδεινώνουν ή να αυξάνουν την προδιάθεση για μια πιο σοβαρή νόσο. Και επίσης ακούστηκε τις τελευταίες 2 μέρες μια συσχέτιση με τα φάρμακα για την πίεση, την αυξημένη πίεση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι κάποια από τα πολύ κοινά φάρμακα για την πίεση, τα οποία οι ασθενείς τα ξέρουν και τα παίρνουν σε συνεννόηση με τους καρδιολόγους τους, δεν φαίνεται να επηρεάζουν την πιθανότητα νόσης και ίσως μάλιστα να δρουν και προστατευτικά. Το κοινό να εμπιστεύεται τις επιστημονικές πληροφορίες, να μην σπέβδει να διακόψει αγωγή που παίρνει ήδη για χρόνιο νόσημα, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ερωτήσεις. Κύριος Βαλογιάννης. Κύριε Καθηγητά, το γεγονός ότι έχετε καινούργια κρούσματα τα οποία ουσιαστικά δεν είχαν δηλωθεί και ενδεχομένως κάποια μπορούν να γράφουν και από ιδιωτικά εργαστήρια, κατάλαβα καλά, είναι μόνο... Κοιτάξτε, τα περισσότερα είναι από δημόσια. Υπάρχουν όμως και από ιδιωτικά εργαστήρια, από τα οποία συλλέγουμε την πληροφορία όλο και περισσότερο. Ξαφνικά βγήκαν πολλά κρούσματα μέσα στην δεξαμενή, να το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό, μέσα σε μία μέρα. Αυξήθηκαν, διπλασιάστηκαν οι άνθρωποι που μπήκαν ουσιαστικά στη ΜΕΘ. Έχουμε 8, από 5 νομίζω που είχαμε. Και σχεδόν δεν ξέρω με τους θανάτους αν θεωρείτε ότι είναι ομαλή αυτή η εξέλιξη, αυτό που συμβαίνει. Θέλω ένα σχόλιο πάνω στην στατιστική αυτή. Ναι, νομίζω είναι αναμενόμενη. Μιλάμε για μια στατιστική η οποία αφορά σε 100 κρούσματα, τα 85 να είναι ελαφρά, τα 15 να νοσούν βαριά και τα 5 να νοσούν πολύ άσχημα ή να καταλήγουν, έτσι. Μιλάμε για μια στατιστική όπου το 15% νοσηλεύεται με σοβαρή πνευμονία, γενικότερη στατιστική, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο και περισσότερο όσο προχωράει η επιδημία στη χώρα μας, τα βλέπουμε παρόμοια ποσοστά και σε εμάς. Μέχρι τώρα βλέπετε με τα 4 από τα 430 να έχουν καταλήξει, είμαστε ένα ποσοστό λίγο παραπάνω από τα διεθνή δεδομένα του 1,5-2-3% στους θανάτους, είναι γύρω στο 3,1%. Δεν σημαίνει τίποτα. Οι άνθρωποι είχαν υποκείμενα νοσήματα, εξετέθησαν στον ιό, κάποιοι από αυτούς είχαν στενή επαφή, κάποιοι από αυτούς αφορούσαν το γκρουπ της Αιγύπτου, των Αγίων Τόπων. Θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο ώστε να συμβαδίσουν τα δεδομένα με αυτό που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν με ανησυχεί, δεν έχουμε ξεφύγει από την όρμα που υπάρχει σε αυτό τον ιό, ούτε έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ότι έχουμε κάποια τεράστια αύξηση των κρουσμάτων. Θεωρώ ότι οι επόμενες μέρες και σίγουρα οι επόμενες 2 εβδομάδες θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας. Κύριε καθηγητά, λέτε και επαναλαμβάνουν και οι φορείς, οι κρατικοί, οι υπόλοιποι και η πολιτική ηγεσία να μένει ο κόσμος στο σπίτι του, αν έχει λαφρά συμπτώματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση κάποια περιστατικά που εμφανίζουν, έχουν μια ελαφριά εικόνα, να νοσήσουν ξαφνικά και βαριά και να είναι λίγο καθυστερημένοι εισαγωγοί τους στα νοσοκομεία? Ποια είναι η εμπειρία μας μέχρι στιγμής? Και ένα υποερώτημα στο ίδιο ερώτημα. Υπάρχει μια υγειονομική τρύπα εδώ πέρα, δηλαδή ως προς την αντιμετώπιση των ασθενών που μπορεί να έχουν άλλου είδους νοσήματα. Παράδειγμα, μια μενικίτιδα σε κάποιο παιδί που εμφανίζει πολύ ψηλό πυρετό. Πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δεν είναι μόνο ο νέος ιός, ο οποίος προκαλεί τα αναπνευστικά προβλήματα ή την ηπιότατη ίωση στο 85% των περιπτώσεων, μπορεί να είναι κάποια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται επιφυλακή, επαγρύπνηση, γι' αυτό που ονομάζουμε σοβαρά συμπτώματα. Μια δύσπνοια, ένας έντονος πόνος στο στήθος, κάποια άλλη ένδειξη ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει, ένας πολύ ψηλός πυρετός που δεν υποχωρεί, μια κυάνωση, δηλαδή να είναι τα χείλια να έχουν τον μπλε χρώμα, ένας προσανατολισμός, μια λιθαργικότητα που μπορεί να σημαίνει, όπως είπατε, τη μηνυγκίτιδα. Άρα γι' αυτό χρειάζεται επικοινωνία με τον γιατρό για τις ευπαθείς ομάδες. Το τονίζω, εκεί είναι το σημαντικότερο. Οι υπόλοιποι θα το περάσουμε ελαφρά και θα πρέπει να έχουμε επαγρύπνηση, όπως κάνουμε και σε κάθε άλλη περίπτωση, για συμπτώματα που ενδεχομένως είναι πιο σοβαρά και χρειάζονται επικοινωνία με τον γιατρό. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Οι περισσότεροι ξέρουμε τι πάει να πει μια ίωση απλή και το έχουμε περάσει τουλάχιστον 3 με 4 φορές το χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Τόσο περίπου υπολογίζεται ότι είναι ο μέσος αριθμός ιώσεων που περνάει ένας ενήλικας. Τα παιδάκια περνούν περισσότερες. Κυρία Παδαμά. Όταν τα κρούσματα χωρίς γνωστό τρόπο μετάδοσης ήταν 10, μας είχαν πει ότι ενδεχομένως αντιστοιχούν σε εκατοντάδες άλλα. Σήμερα είναι 44. Υπάρχει μια συσχέτιση με το πόσο περίπου, σε πόσα περίπου μπορούν να αντιστοιχούν? Δεν μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ότι τα 10 αντιστοιχούν σε εκατοντάδες και τα 44 σε χιλιάδες. Δεν μπορούμε να το πούμε με τίποτε αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένα από αυτά τα κρούσματα κάθε 5 μέρες δίνει 2 άλλα και τα 2 άλλα δίνουν 4 άλλα και ούτω καθεξής. Θέλει προσοχή. Είναι εκθετική αύξηση του ιού και γι' αυτό όσο περισσότερα μέτρα πάρουμε όλοι μας, με υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης, τόσο λιγότερη θα είναι η διασπορά στην κοινότητα. Το τονίζω. Τα μέτρα που έχουμε πάρει δεν θα δούμε αποτέλεσμα τώρα.
Θα δούμε αποτέλεσμα μετά από 2, 3, 4 εβδομάδες. Και εκεί θα φανεί αν η καμπύλη κορυφώνεται και ακολουθεί εκθετική αύξηση, όπως ακολουθεί αυτή τη στιγμή για όλο τον κόσμο. Αν δει κανείς την καμπύλη, έχει εκθετική αύξηση συνολικά στην παγκόσμια επιδημία. Και αν στην πατρίδα μας θα είναι χαμηλότερη, όπως στην Ιαπωνία ή κάποιες άλλες χώρες. Κύριε Βλεπάκη. Κύριε Τσιόδρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατόμων που νοσούν βαριά από κορονοϊό στη χώρα μας. Μας είπατε ότι έχουμε 8 άτομα που αυτή τη στιγμή είναι στη ΜΕΤ. Και επίσης, λίγο να μας διευκρινίσετε αυτό που είπατε για τα φάρμακα, καθώς συνομιλώ τώρα με συναδέλφους μου στο κανάλι. Και μου ζητούν να τα πούμε λίγο πιο απλά, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν θέλω να πω εμπορικά ονόματα, αλλά με πιέζετε. Το ντεπών είναι παρακεταμόλη. Το παναντόλ είναι παρακεταμόλη. Να πω μερικά σκευάσματα χρησιμοποιούν κάποιοι συνάνθρωποι μας. Το μπρουφέν είναι ιβουπροφένη, που είναι μια αντιφλεγμονώδες. Το πονστάν είναι αντιφλεγμονώδες. Είναι πολύ γνωστή στρατηγική να χρησιμοποιούν κάποιοι, ας πούμε, στα παιδάκια τους που έχουν πυρετό εναλλάξ ντεπών με πονστάν. Παρόμοιες ουσίες, παρόμοια φαρμακευτικά σκευάσματα για να καταστήλουν τον πυρετό. Μετά την ανακοίνωση, τη χθεσινή, υπήρξε μια επιστημονική αναταραχή. Δεν έχουμε δει επιστημονικά δεδομένα ότι το να χρησιμοποιεί κανείς πονστάν ή ιβουπροφένη, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά από τον γενικό πληθυσμό, προκαλεί επιδείνωση ή μια χειρότερη πορεία της νόσου. Θα χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αυτοσυγκράτηση. Μπορεί να χρησιμοποιούμε παρακεταμόλη και να περιμένουμε τα νέα δεδομένα για τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να σας πω ότι οι διασωληνωμένοι είναι όλοι άντρες. Επίσης, ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη. Από το σύνολο των νοσηλευμένων στη χώρα μας, το 57% είναι άνδρες, πάλι υπερισχύουν οι άνδρες, και η μέση ηλικία είναι 64 έτη. Και βέβαια από τους διασωληνωμένους οι περισσότεροι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι. Άρα είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτή την εικόνα ενός ιού ο οποίος συμπεριφέρεται κατά κόρον και αφορά άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και κυρίως ηλικιωμένους. Γι' αυτό η προσοχή μας εκεί πρέπει να εστιαστεί. Και εμείς οι νεότεροι, και εσείς ακόμα πιο νεότεροι, να σκεφτούμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Κύριος Δαγκής, θέλετε ερώτηση. Αναφέρατε, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό είναι τα μέτρα προστασιοποίησης να εφαρμοστούν. Και τόσο εσείς όσο και η κυβέρνηση κατόπιν δικών σας εισηγήσεων, όταν βλέπατε ότι σε σημεία που υπάρξει φροντισμός, προτείνατε να υπάρξει απαγόρευση. Και εφαρμόστηκε. Σήμερα είδαμε, παρά τις συστάσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού, συγχρονισμό τη Εκκλησία. Αύριο συνέχεται η Ιερά Σύνοδος. Ποιο είναι το μήνυμά σας τόσο στους πιστούς όσο και στους ιεράρχες? Το μήνυμά μας είναι σαφές. Θέλουμε να αποφύγουμε τις συναθρήσεις όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων που γνωρίζουμε όλοι προσέρχονται στις Εκκλησίες. Γι' αυτό θα συνεδριάζει αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και ελπίζουμε να πάρει τις σωστές αποφάσεις.